πάω στον κύριο Μιχάλη Βαμιεδάκη. Τώρα, αν λέγαμε, κύριε Βαμιεδάκη, ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, αυτές οι εξελίξεις δεν ξέρω τι σημαίνουν για εσάς. Την ώρα που λέγαμε ότι, ξέρετε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την πανδημία, την ώρα που ευχόμασταν, χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις στην τελευταία κουβέντα που είχαμε, προσπαθώ αυτές να ανακαλέσω στη μνήμη, όταν λέγατε αυτός ο παράγοντας που λέγεται πανδημία, ευχόμαστε όλοι μας εδώ να σταματήσουμε, να μπορούμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να δούμε πώς λειτουργούν και οι άλλες αγορές, γιατί όσο μεγαλώνει και η πίτα, εδώ τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα. Είχαμε ωστόσο και εκείνα τα θετικά μηνύματα από το αρμόδιο Υπουργείο, τον κύριο Κικίλια, την Υφυπουργό, και υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα ότι το 2022 τα πράγματα τουλάχιστον στον τουρισμό και για εμάς θα ήταν καλά. Τώρα, κύριε Βαμιεδάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά, σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να μην ασχολείται πλέον τόσο πολύ με την πανδημία και να ασχολείται περισσότερο με το πρόβλημα το οποίο είχε αναδειχθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, που ήταν η αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων. Και πιστεύω ότι λόγω της κρίσης αυτής στην Ουκρανία, το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Όπως φαίνονται τα πράγματα, δυστυχώς η Δύση και ο τουρισμός από τις δυτικές αγορές δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από όλη αυτή την εμπλοκή που υπάρχει στην περιοχή, γιατί αυτό το έδειξαν και τα χρηματιστήρια χθες, τα οποία παρά το αρχικό σοκ για την αύξηση του χρυσού και του πετρελαίου δεν ήταν σε τόσο αναμενόμενη ελεύθερη πτώση, ήταν πιο διαχειρίσιμα. Είχε και η Goldman Sachs σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία δείχνει ότι οι επιπτώσεις στην Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη θα είναι περιορισμένες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Πρώτον, όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, πιστεύω ότι είναι αυτονόητο για όλους μας, θα πάρουμε τις ξεχάσουμε σαν αγορές για φέτος. Ήδη η Ρωσία ήταν αποδυναμωμένη τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η Ουκρανία είχε μια πολύ αξιοπρόσεκτη κίνηση. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο χώρες πλέον, για τουλάχιστον το 2022, είναι εκτός του ραντάρ. Αυτό το οποίο θα δούμε τώρα από τις δυτικές αγορές είναι ότι, εκτός από μια ανασφάλεια που ενδεχομένως επηρεάσει τις επόμενες μέρες με να φανεί πώς θα κινηθεί η πορεία των κρατήσεων, θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει θα είναι η αύξηση των καυσίμων. Άρα, με άλλα λόγια, εάν η κρίση αυτή τελειώσει γρήγορα, που όλα όπως δείχνουν μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει τελειώσει, ασχέτως αποτελέσματος, αν η κρίση αυτή τελειώσει άμεσα και αποκλιμακωθεί το κόστος ενέργειας μέσα στο επόμενο 1-2 μήνες, γιατί κανέναν δεν συμφέρει, ούτε τη Ρωσία, ούτε την Ευρώπη, ούτε την Αμερική, το κόστος ενέργειας να παραμένει τόσο ψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περιορισμένες έως καθόλου επιπτώσεις για το δυτικό τουρισμό. Εάν το κόστος ενέργειας συνεχίσει να παραμένει ψηλό και έχουμε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, όπως πήγε χθες, τότε σίγουρα θα δούμε μια αύξηση τη τιμή των καυσίμων. Αυτό θα σημαίνει αύξηση τη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων, των υπηρεσιών όλων, αύξηση του πακέτου, και ενδεχομένως θα επηρεαστεί όλη η κίνηση από αυτό το γεγονός, αλλά πάλι θα διαχειρίσουμε, πιστεύω, επίκαιρα. Ναι, αλλά σε σχέση και με τις άλλες αγορές που, αν ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν φέτος, βάσει αυτών που εσείς πολύ συχνά λέτε, διότι πρέπει και εκεί να είναι η ματιά, δηλαδή ποια θα είναι τα οικονομικά πακέτα, οι προσφορές που θα κάνουν άλλες χώρες εξίσου ανταγωνιστικές με την Ελλάδα, εκεί τώρα το θέμα φαίνεται ότι λίγο θα ταλαιπωρήσει, λίγο θα ανησυχήσει, ή δεν σας ανησυχεί ούτε αυτό? Όχι, αυτό με ανησυχεί ούτως ή άλλως. Εγώ αναφέρομαι στο τι έχει αλλάξει στους προβληματισμούς της προηγούμενης μέρας με τους προβληματισμούς που έχουμε τώρα. Ναι, αυτό το κατάλαβα, το προχώρησα και το πήγα παρακάτω. Άρα σίγουρα οι προβληματισμοί για το 2022 παραμένουν ξεκάθαρα δύο. Παραμένει το κόστος καυσίμων, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως υψηλό, αλλά περιμένουμε να αποκλιμακωθεί, ενδεχομένως να αποκλιμακωθεί αργότερα, που σημαίνει θα επηρεάσει. Και δεύτερον, οι άλλες αγορές, οι οποίες ούτως ή άλλως θα ανοίξουν και σίγουρα κόσμος θα κατευθυνθεί εκεί. Άρα, αυτά είναι δύο προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ευελπιστούμε ότι λόγω της αποκλιμάκωσης της πανδημίας θα υπάρχει και στο θετικό σκέλος του ισοζυγίου μια περισσότερη κίνηση, η
η οποία αναμένεται. Ούτως ή άλλως δεν περίμενε κανείς πολλά πράγματα από τη Ρωσία, ασχέτως από τις εξελίξεις αυτές. Άρα πιστεύω ότι ο προβληματισμός είναι ο ίδιος. Καύσιμα και επιπλέον άλλες αγορές, οι οποίες θα πάνε ακόμα της πίτας. Μάλιστα. Έχετε δει κάποια διαφορά, έχετε διαπιστώσει κάποια διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκρατήσεις? Όχι, χθες το παρακολουθούσα με πολύ ενδιαφέρον. Χθες δεν παρατηρήθηκε κάποιος περιορισμός, κάποια ας το πούμε μείωση στη ροή από το κρατήσεις, μιλώντας για Γαλλία και για Γερμανία που είναι βασικές μας αγορές. Με άλλους συναδέλφους που έχω μιλήσει, το ίδιο συνέβαινε και στην Αγγλία. Άρα γενικότερα δεν είδα κάποια μείωση. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες, να δούμε το πώς θα κινηθούν και ενδεχομένως αν θα υπάρξει ένας περιορισμός των κρατήσεων, το οποίο θα είναι και εύλογο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αν συμβεί αυτό το πράγμα, θα είναι κάτι πρόσχερο, ενδεχομένως για μια ανασφάλεια που θα δημιουργηθεί. Πιστεύω ότι δεν θα παραμείνει για πολύ και ότι πιστεύω ότι οι δυτικές αγορές δεν θα επηρεαστούν από αυτό και στο βαθμό που θα τους επιτρέψουν οι άλλες συνθήκες, θα καλύψουν και το τυχόν καιρό που θα δημιουργήσει η Ρωσία και η Ουκρανία. Μάλιστα. Ρεαλιστικό όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται αυτή την ώρα, έτσι όπως πρέπει να είναι, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να πάτε παρακάτω? Να φανταστούμε λοιπόν ότι εφόσον δεν έχουμε περαιτέρω επιδείνωση, δεν ξέρω αυτή πώς μπορεί να μεταφραστεί σε όλα τις τα πεδία, ότι και εσείς πάτε κανονικά στο άνοιγμα έτσι όπως έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής, ναι? Ακριβώς. Εκεί και στα μέσα Απριλίου όπως λέγατε. Ακριβώς. Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτή είναι η φαγιότητα στην οποία αναφέρομαι, πρέπει να δείξουμε όλοι μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως αδιαφορία σε επίπεδο ανθρωπιστικό για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Άρα σίγουρα είναι μια αρνητική εξέλιξη σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο, γιατί σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος θα ταλαιπωρηθεί, θα σκοτωθεί, θα εκτοπιστεί. Αυτό είναι μια περιορισμένη κατάσταση, η οποία αφορά συγκεκριμένες αγορές, συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες πιστεύω ότι και τουριστικά αλλά και γενικότερα οικονομικά δεν θα πλήξουν ιδιαίτερα την Ευρώπη. Εντάξει, κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε αυτή την ώρα να σας, έτσι όπως εσείς το θέτετε, να πει ότι κοίταξε τι λέει ο κύριος Μιχάλης Βαμιεδάκης, αλλά από την άλλη είπαμε ότι είναι και πρέπει να είναι ρεαλιστικό το όλο πράγμα, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι η αγορά είναι και ψυχολογία και ότι το τουριστικό προϊόν είναι τόσο ευάλωτο που θα πρέπει και να το προσέχεις ιδιαίτερα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι από τις δικές σας τις παρατηρήσεις, κύριε Βαμιεδάκη. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και χρειάζεται ψυχραιμία και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και το τι μηνύματα περνάμε προς τα έξω, διότι εάν ουσιαστικά δημιουργήσουμε εμείς ένα πανικό εδώ χωρίς να υπάρχει, χωρίς να υπάρχει λόγος να το δείξουμε, μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει. Άρα σίγουρα παρακολουθούμε την όλη κατάσταση. Σίγουρα δεν βλέπω λόγο να επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αγορά από αυτό. Τα προβλήματα και μάλλον οι προβληματισμοί ότι υπήρχαν και οι προκλήσεις παραμένουν, που είναι δύο ξεκάθαρα, κόστος καυσίμων και άλλες αγορές οι οποίες θα ανοίξουν. Και θεωρώ ότι αυτό, ακόμα και αν επηρεάσει τη ροή των κρατήσεων από τις άλλες αγορές, θα είναι κάτι πρόσχερο και δεν θα επηρεάσουν όλο σχεδιασμό της σεζόν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως, κύριε Βαμιεδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας.